εκεί. Ελληνίδες, Έλληνες, γεια σας. Σήμερα θα αλλάξουμε ρόλους. Εποχή ανακατατάξεων γενικά. Έτσι δεν θα παίζω εγώ στην οθόνη κάποια στενοχωρημένη ηρωίδα και να με βλέπετε εσείς. Θα παίξετε εσείς και θα είμαι εγώ θεατής. Τι θα παίξετε? Αυτό που παίζετε μια ζωή. Τον εαυτό σας. Πώς θα παίξετε? Πολύ απλό. Τώρα μάλιστα που καταργήθηκε η άδεια, όλοι θα μπορούν να παίζουν χωρίς άδεια. Όλοι θα παίζουν. Οι ηθοποιοί χωρίς άδεια και τα θέατρα τα περισσότερα άδεια. Εμπρός λοιπόν, βάλτε ένα κομμάτι από τη ζωή σας. Μια δόση από το σήμερα, μια στάλα από το χθες, μια αγωνία για το αύριο που έρχεται. Και πάνω απ' όλα βάλτε την τρέλα σας και η ταινία έτοιμη. Ποια ταινία? Αυτή που γυρίζω τώρα εγώ για σας. Μισό λεπτό όμως, να ξέρουμε τι λέμε. Κυρίες και κύριοι, θα σας προβάλλουμε στην αρχή μερικά από τα πιο χαρμόσυνα γεγονότα της ανθόσπαρτης και της ευτυχισμένης επικαιρότητάς μας. Μόλις τα παραλάβαμε και σας τα προσφέρουμε σαν πιάτο της ημέρας. Μηχανικός, τα επίκαιρα παρακαλώ. Επίκαιρα. Να φτάρα, παντάκι μου. Εγώ παίζω μόνο ταινίες ποιότητος. Από τσόντα για πάνω. Ορίστε, λάθος. Τι λάθος. Γράφει φελληνικά. Του Φελλίνη είναι το έργο. Όχι, παιδάκι μου. Το φελληνικά βγαίνει εκ του φελός. Το γιατί, βρέσα και πάρτο. Άντε, προχώρα. Μάλιστα. Με απόφαση των αρμοδίων υπουργών, του Λυπού θα επιτρέπεται ελευθέρως το παρκάρισμα μέσα στην Αθήνα, παντού όπου δεν απαγορεύεται. Εν τω μεταξύ, οι διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα γίνονται καρδιότερες. Έτσι και οι επίσημοι λόγοι μεταξύ των αρχηγών των δύο κρατών γίνονται τώρα με πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και πλήρους συνεννόησης. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την προσωπική σας γνωριμία. Να πιστεύετε με. Είμαι πάντα δεν θα γίνω κίνα. Κατόπιν της συνεχιζομένης απεργίας των τροχιοδρομικών, των τηλεγραφητών, των τείχοκολλητών, των ταχυδρομικών, των ταξίθετων, των τυμπανιστών, των ταχυτακυλουργών και των τρόγλωδητών, η κυβέρνηση άνοιξε με τους απεργούς διάλογο και κλεισμένο των θυρών. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας για την άνοδο της ποιότητας του ελληνικού κινηματογράφου, πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, διορίστηκε ο κύριος Γκουσγκούνης. Αφήστε τα μίση και πιάστε το! Δραστηριοποιείται η τουριστική μας κίνηση με την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στις δαντελένιες ακτές του Σαρονικού. Ελπίζουμε να σας φτιάξαμε το κέφι. Δυστυχώς ο μόνος που στάθηκε ανένδοτος να το φτιάξει ήταν ο παραγωγός μας. Ο παραγωγός? Όχι, ο σκηνοθέτης. Ο πιο ένοχος για την ταινία που θα δείτε απόψε. Χρονοπούλου έδειξε. Έδειξε. Έδειξε, εντάξει, τους άλλους ψαλίδι.
Τελειώσαμε. Όχι. Ξεχάσαμε αυτούς που κουραστήκανε περισσότερο από όλους στην ταινία. Αυτούς. Σκάσε και κολύμπα. Λοιπόν, λένε πως την τρέλα την έχουμε στο αίμα μας. Τι αίμα πια κι αυτό, ε? Τι δεν περιέχει. Λευκόματα, σβέστιο, σίδερο, εξυπνάδα, κι αυτήν στο αίμα μας την έχουμε. Χοληστερόλη, χλώριο, λεβεντιά, κι αυτήν μέσα την έχουμε. Εμοσφαιρίνη, καπατσοσίνη, ατσιδοσίνη, όλα τουρλού τουρλού. Καλά, αυτό πια δεν είναι αίμα σκέτο. Αυτό είναι τούτη φρούτη κανονικό. Γι' αυτό και κάθε φορά που ορίζοντας ρίχνει ανεμία γενικώς, οι φίλοι φροντίζουν να μας ρουφάνε το αίμα φιλικώς. Πόσες φορές δεν μας κατουρίσανε τον τοίχο του σπιτιού μας, ε? Ατέλειωτες. Τόσες που καμιά μπατανόβουρτσα δεν φτάνει πια να σβήσει τους λεκέδες. Και η μάχη της μπατανόβουρτσας συνεχίζεται. Λυπάμαι, ρε Σταύρο, αλλά δεν θα σε πάρουμε. Αφού μου είπες να περάσω όταν τελειώσουν τα κουβώματα. Ναι, εγώ στο είπα, αλλά ο μηχανικός άλλαξε γνώμη. Θα το δουλέψουμε όλο με σπρέι. Τι σπρέι? Κοτσόν πράγμα θα το βάψετε με το ελεύθερο και ωραία. Να καταλάβω, ρε Στέλιο, για οικοδομή μιλάμε ή για κόμμενα? Ένα καινούριο μηχάνημα, μου αδερφέ μου, που το φέραμε από την Αμερική. Αμερικάνικο? Ναι, με πιστόλι. Πατάς ένα κουμπί και φραπ φραπ, έτοιμο το διαμέρισμα σε μηδέν χρόνο. Πιστόλι? Ε, βέβαια. Από την Αμερική τι άλλο θα φέρνατε? Μπουκαλάκι μαγιασμό? Εντάξει, ρε Στέλιο. Εντάξει. Αύριο μεθαύριο φέρτε και ένα πολυβόλο. Στήστε μας τον τοίχο όλους εμάς που βγάζουμε ακόμα με τα χέρια το μεροκάματο και ξεμπερδέψτε μας. Φραπ, φραπ, μια και όξο. Τώρα γιατί μου τα λες εμένα? Τα παράπονα στους Αμερικάνους που τα βρίσκουνε. Άντε, άντε, γιατί δεν θέλω πολύ να μου ανάψουν τα λαμπάκια. Και ξέρεις πως μου ανάβουνε? Στο φραπ, φραπ και εμένα. Sorry, με φωνάζουνε. Ορίστε. Έμαθε και το sorry το βλαχαδερό. Άντε να δω πού αλλού θα το γράψετε. Χτύπησε. Πέρασε με κόκκινο! Άμα το ρίμαξε! Αμερικάνοι, παιδί μου, χτυπάνε που βρούνε! Ετεροδικία σου λέει! Να σε τραβήξουμε! Πώς αισθάνεσαι? Όλος αυτή η υγεία, η βούρτσα! Εδώ είναι η βούρτσα! Εσύ λέγε, είσαι καλά! Δεν ψάχτηκα ακόμα, θα το βρει η νεκροψία! Βλέπεις φρακάρισα σε κοτζάμα αεροπλανοφόρο! Τι λέει ρε ο τύπος, ε! Κατέβα να δεις τι χάπε, ρε χάπη! Πιάζεται να την κοπανίσει ο Τζόνις. Γιατί Τζόνις, ρε παιδιά, Αμερικάνος που έκανε τη ζημιά! Δεν βλέπεις, κοτζάμ ξουά! Σου μάκωσε το πατελόνι από πίσω! Πάλι μου την ξαναφέρανε από πίσω! Κοίτα, κύριε, που με έχει βάλει σημάδι ο Μίστερ Κάρτερ! Να φυστεί η οικιά σου! Μίστερ Αμέρικα! Κουέρε μου την έδωσες! Τι είπε ο καουμπόι, ρε παιδιά, τι είπε! Είπε χουά! Τι είπα να πει χουά! Πάει να πει τι! Πες του να του πει ο παπάς ταυτί! Πώς το πω, δεν ξέρω αμερικάνικα! Ρίχ του πέντε φάσκελα ελληνικά για στο να κάνει μόνος του τη μετάφραση! Συνήθιζε! Έλα, να σε βοηθήσω! Α, σε βολεύτηκα, ευχαριστώ πολύ! Οκ, ας πέτα! Excuse me! Excuse me! Καταρχάς, ο γύρω, θέλω γλώσσα!
πάσα διπλωματική. Εντάξει κύριε Λόρδε, εντάξει. Σκύψε λιγάκι να πούμε να βγει Αμερικάνος από το χάμ που στριμώθηκε να πούμε. Ε, πώς να σκύψω να πούμε αφού με έχει πιάσει το παντελόνι να πούμε. Ξεκούπω το μάδερφε μου να λασκάρει λιγάκι να πούμε. Αφού μετανάσκελα να πούμε. Εντάξει μάδερφε μου, κατέβασε το λιγάκι να πούμε να γίνει παιχνίδι να πούμε. Δεν το κατάλαβα αυτό, πώς το απέχω. Να το κατεβάσει να πούμε. Να το κατεβάσω. Ναι, δεν να πούμε. Και να σκύψω. Ναι, δεν να πούμε. Εγώ σαν Αμερικάνο, ξανά! Ε, όχι, να μην πούμε! Πες το να ξεστριμωχτεί μοναχός του! Μέχρι τσιμέντο κουβαλάει το... Πες το να μην κορνάρει, γιατί θα του πω τίποτα σεξουαλικό για τη θιά του και θα της κακοφανεί! Μάστα! Να πούμε! Μάστα να του ξυγηθώ! Να πούμε! Ξανά ξεσκιούς μου! Ξανά ξεσκιούς μου! Λάω μαμά το Θεό! Κράτατε θέση σου! Λάτες Αθήνας, λάτες Ελλάδας. Για μια φορά ακόμα το κογκράσο μας τι πάει με το σασμά του της όπλατα. Αυτό δεν είναι σύγκρουση, δεν είναι ατύχημα. Είναι επέμβαση υπεριαλιστική στα οπίστια μας. Μόνον επέμβαση που σκίσε μέχρι το σόβρακο. Εξκούλμα, αλλιές, αλλιές, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Να αφαιρθείτε με ψυχραιμία. Γιατί αλλιώς θα με αναγκάσει να βλαστημίσω. Και δεν το συνηθίζω. Ακούτε ρε. Ορίστε, δεν το χτύπησα. Απλώς του την ακούμπησε. Ε, κι εγώ γι' αυτό μου λάρωσα, γιατί μου την ακούμπησε. Κι ούτε κι εγώ το συνηθίζω. Μα τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνω. Ρώτα να στο πει ο Ζήγδης. Excuse me, excuse me. Μίλα καθαρά ρε, να καταλάβω. Τι καθαρά μου αδερφέ, με αυτά τα πράγματα δεν λέγονται καθαρά να πούμε. Άιντε και την έψησες. Πώς την έψησα δηλαδή. Θα σου ρίξει λέει και μερικά δολαριάκια σε ζούλα. Έτσι για ψυχική οδύνη δηλαδή. Άιντε λοιπόν και βιάζεται από το χάμου ο άνθρωπος. Α, είναι και βιαστικό. Πούσε, να με βγάλεις και εμένα τα 10% έτσι, μέσα. Α, θα μου ρίξει και δολαριάκια. Σπαθί. Πες του τελεσίγραφο, τρελός παπάς τον βάφτισε. Γιατί μόνο αδερφέ μου να πούμε. Εκτός αν είναι Εβραίος να πούμε. Και αν είναι Εβραίος τι έγινε. Τότε τον βάφτισε τρελός ραβίνος. Πες του δεν τον κουνάω ρούπι από εδώ. Μυστήριο το τρένο είσαι μου αδερφέ μου, στο να σε δουλεύεις. Βάστα να του εξηγηθώ. Να πούμε. Να πούμε. Excuse me, νερό μου. Ξανάξε, excuse me, μάνα μου. Μάνα μου. Αυτή η ασφαλτός είναι δική μας. Θέλουμε την ανεξαρτησία μας. Άμα την πληρώσεις τότε θα είναι δική σου. Αφού όλοι έλειπες, πότε την πλήρωσες. Και εμείς θέλουμε την κυριαρχία μας. Μα τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται. Θέλουμε την ησυχία μας, θέλουμε την ησυχία μας. Συγγνώμη παιδιά, εγώ μια φορά θέλω το παντελόνι μου. Λερόνι, excuse me. Δεν γίνεται να πούμε. Το ποιο να πούμε. Το συγγνώμη δεν τον έχετε. Δεν πειράζει, άμα πάρει καθάριση θα του έρθει. Ξέρω ένα που είναι αλφα-αλφα. Φιντελ Καστρίνη λέγεται. Παίρνετε και σε υπόθετα. Φραπ, φραπ, φραπ. Ξέρε. Άντε λοιπόν, άντε σήκα και θα κάσουμε τα 10%. Είπαμε ή συγγνώμη ή διδώνουμε εδώ με τσιμαντόπρογγες. Με το κουνάς αγωνιστή, κερνάω σουβλάκι. Κούνα το, κερνάω υπουργείο. Σιγά τα κουβαρταλίκια, αφήστε, κερνέμαι μόνος μου. Μέρση. Να πούμε. Να πούμε. Άντε ρε φίλο, ο άνθρωπος περιμένει να πούμε. Άστο να περιμένει, σειρά του και σειρά μας. Για παρδόν, για παρδόν. Τι έγινε εδώ. Παρακαλώ μην επεμβαίνετε. Το θέμα ετέθη επιτάπητος ασφαλτικού. Ποιος το χτύπησε. Ο έκτος στόλος. Ποιος στόλος. Βγήκε στον κάμπο ο στόλος. Πάλι πιο μέρος είσαι. Δεν βλέπετε κύριε τρακάρισμα με έγκυνη γιούζα. Σουά. Καλά άσε θα περάσω αργότερα. Μα τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται. Θα μοιράσουν εργατικά εισιτήρια. Ορίστε, εδώ ο κόσμος χάνεται και το... Κατσάρε, τσίχλε, νοπλακτικά Ιαπωνία. Βία Αγίων και φυλακά. Βία Αγίων και φυλακά. Βία Αγίων και φυλακά. Βία Αγίων και φυλακά. Να μην φανεί το ξουάτομο στο κόψο. Βία με το κοινό. Βία με το κοινό. Μην δείξει πολύ κόσμο και θα το πάρουν για διαδήλωση και θα μα το φάνε. Πείτε μα πώ έγινε το δυστύχημα. Παρακαλώ, όχι δυστύχημα, ευτύχημα. Γιατί αν και από κάτω βρέθηκα από πάνω. Μιλήστε ελεύθερα, αδίστακτα, αδέσμευτα, δημοκρατικά. Λοιπόν, το Αμερικανάκι που βλέπετε, το γκαξιτεράκι. Και έτσι και σήμερα είχαμε ένα ακόμα θύμα των τροχών που δεν πειθάρχησε στον κώδικα της οδικής κυκλοφορίας. Ένας ακόμα τρομοκράτης που πρέπει να γίνει παράδειγμα σε όσους δεν πειθαρχούν. Σε όσους δεν πειθαρχούν, σε όσους δεν πειθαρχούν. Οι αδελφές Μπαρμπούτσοκλου τραγουδάνε για σας.
Ήρθε η ώρα της λαϊκής αναμέτρησης. Ποια αναμέτρησης, βρε Δράγο, που τα γαϊδούρια τους ψηφίζουνε. Εντάξει, μοιραστείτε τα. Άστου τα γιδοπρόβατα και κράταση τα γαϊδούρια. Τώρα να μετρηθούμε. Μας πετάτε το γάδι. Σας το πετάμε. Δεκτό. Απόφαση. Ο άνθρωπος θα χάσει την υπομονή του, θα βγάλει κανένα πιστόλι. Και θα βγάλει πιστόλι. Πιστόλι, ξέρω που θα βγάλει. Πιστόλι, αυτός την βούρτσα μου εγώ. Έλα, γιατί τι να κάνει με την βούρτσα σου. Θα ασβεστώνω κάθε φορά τον δρόμο που τον βρωμίζουνε. Αυτό θα πει απευθείας μετάδοση. Ορίστε, έφυγε! Όπως πάντα, πρώτα την ανάβουνε και ύστερα την κοπανάνε. Ναι, μωρά αδερφέ μου, αλλά εμείς την καταλάβαμε, χάσαμε τα 10%. Δεν πειράζει, φιλαράκο. Ο εγωισμός μας όμως, αυτός κέρδισε 100%. Φραπ, φραπ, φραπ. Λοιπόν, λέγε! Τι να πω! Τι κατάλαβες! Τίποτα! Πώς τίποτα, δεν κατάλαβες ποιος είναι ο χαμένος και ποιος ο κερδισμένος? Ο Βοιατζής ή ο Αμερικάνος? Ωραία, δεν με παρατάς, εγώ ξέρεις τι κατάλαβα. Ότι κερδισμένος τελικά ήταν μονάχα ο γιαουρτάς. Όπως το πάρεις. Καθένας με την τρέλα του. Και αυτός που παίρνει τα βουνά παρέα με την τρέλα του να γλιτώσει από την πρωτεύουσα. Και αυτός που άφησε τα βουνά του και πνίγεται στην καθαρέμουσα. Σπίτια θηρία βουητώ με σταθιά, με την οκάτω ψέμα και η κακία. Σύρτη στην πόρτα γιατί πέφτει κλεψιά, δεν ζει ο κόσμος δίχως αμαρτία. Γιατί η μανούλα μου ζητούσα πρωτεύουσα να βρω καυσαέριο και καθαρεύουσα. Γιατί η μανούλα μου ζητούσα πρωτεύουσα να βρω καυσαέριο και καθαρεύουσα. Άδικα πήγανε τα όνειρα που κανά, τέτοια ζωή σε μένα δεν ταιριάζει. Τώρα κατάλαβα το ψέμα που έζησα, για σου πρωτεύουσα δύο μαράζι. Γιατί μανούλα μου ζητούσα πρωτεύουσα να βρω καυσαέριο και καθαρεύουσα. Γιατί μανούλα μου ζητούσα πρωτεύουσα να βρω καυσαέριο και καθαρεύουσα. Γιατί μανούλα μου ζητούσα πρωτεύουσα να βρω καυσαέριο και καθαρεύουσα. Γιατί μανούλα μου ζητούσα πρωτεύουσα να βρω καυσαέριο και καθαρεύουσα. Λοιπόν, που λέτε, μια φορά και έναν καιρό τα σχολεία ήταν γεμάτα γατούλες. Νιαουρίζανε όλο νάζι, βάζαν τον δάχτυλο στο στόμα και χορεύανε τσα-τσα-τσα στους ρυθμούς του Χατζηδάκη. Τώρα τα πράγματα αλλάξανε. Οι γατούλες γίνανε αγριόγατες μαχητικές και κουνάνε το δάχτυλο γεμάτο απειλές. Γιατί να ακούνε τσα-τσα του Χατζηδάκη, τώρα ακούνε πότε Χατζή και πότε Δάκη. Όσο για τα σχολεία, α, εκεί και να αλλάξανε τα πράγματα. Θα δείτε. Πάλι πέντε πήρε στην άλγεβρα. Ποιος τον ακούει τώρα τον παππού σου?
Θα έχουμε συναυλίες. Εκείνη ανάγκη να το δείξει, καλή γιαγιά. Τρελάθηκες! Εδώ και μια εβδομάδα ρωτάει και ξαναρωτάει αν τον έφερες. Τον γελάς. Παλιός γυμνασιάρχης είναι αυτός. Τα ξέρει όλα απ' έξω και ανακατοτά από ό,τι δίνουν τους ελέγχους. Βρες μια δικαιολογία, ρε γιαγιά. Πες του πως θα τα πάρουμε όλα μαζί στο τέλος του περίοδου. Απαπαπαπα. Δεν τα καταφέρω εγώ με τα ψέματα. Θα με καταλάβει αμέσως. Και φταίω εγώ, καλή γιαγιά. Ποιος φταίει λοιπόν, ο γείτονας? Όχι. Αλλά ο μαθηματικός μας φταίει, ο μπάμπανος. Μας τα λέει εκεί μπουρδουμπούρδου και αντί να το προλάβεις. Και το κάνει επίτηδες. Το ξέρουμε όλες μας στην τάξη. Δεν ξέρω, Μυρτό μου. Ξεμπέρδεψε τα εσύ με τον παππού σου. Κλεοπάτρα, μόνη σου μιλάς. Τι μόνη μου, Χριστιανέ μου, με την εγγονή σου μιλάω. Σου έχω πει 100 φορές. Όταν διαβάζω την ιστορία της νεοτέρας Ελλάδος, θέλω νεκρική σιγή, ακούς. Νεκρική σιγή. Μπράβο, Μυρτό μου. Αυτή είναι η αγάπη που μου έχεις. Γιατί, καλέ παππού. Γιατί, καλέ παππού. Ήρθες από το σχολείο και δεν έτρεξες να με φιλήσεις. Παππουκάρα μου! Λες αυτός ο Γιάννη, να σε γλύψω μέλι. Τι ήταν αυτό το ανώμαλο ρήμα που ξεφούρνησες? Καταρχάς δεν με λένε Γιάννη. Ιορδάνη Σταυρόπουλο με λένε και θα με λένε μέχρι να πεθάνω. Χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου, πάσε καλό σου. Τον έφερε στον έλεγχο. Τον ποιον? Τι τον ποιον, τον έλεγχο, παιδί μου. Πάει ένα μήνα από το πρώτο εξάμεινο. Τι περιμένω? Έλετε. Αχ, όταν ήμουν εγώ γυμνασιάρχης, από κοντά του είχα όλου του καθηγητές. Βλέπεις, πού είναι εκείνα τα χρόνια? Δείχτωνε, δείχτωνε! Α, τον έφερες, μπράβο! Δώσ' μου το παιδί μου να καμαρώσω τα σπρώδους σου. Έλατε! Α, μάλιστα! Γιατί... Α, κατάλαβα, θέλει να μου κάνει έκπληξη! Άριστα πήρε! Άρη, έλα, παιδί μου! Δώσ' μου τώρα χαρώ κι εγώ! Στάσου! Στάσου να καθαρίσω πρώτα τα γυαλιά μου! Άριστα! Άριστα οπωσδήποτε! Φέρ' το, παιδί μου! Φέρ' το! Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι, οε, οε. Θρησκευτικά, έφυγες. Οδική, μπράβο παιδί μου, από μένα πήρες. Χειροτεχνία, μπράβο χρυσοχέρα μου. Τι είναι αυτό? Τα πιάκανε, παππούκα μου. Αυτά εδώ. Εσύ τα είδες? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ είμαι από άλλο γυμνάσιο. Μαθηματικά πέμπτε. Πού να δεις άλλες που πήρανε και τρία. Και δύο και ένα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλες. Οι άλλες είναι κουπούρες. Μα δεν ντράπηκες, παιδάκι μου. Δεν σεβάστηκες το όνομά μου. Στο γυμνάσιο που διετέλεσα εγώ γυμνασιάρχης. Εγώ το σεβάστηκα. Ο μπάμπανος δεν το σεβάστηκε. Ποιος είναι αυτός ο μπάμπανος? Ένα τέρας. Κλεοπάτρα, πώς αυτά διάλεις? Πώς απαντάς χωρίς να ερωτηθείς? Πώς σηκώνεσαι μόνη σου το μάθημα? Μη θυμώνεις, παππούκα μου. Θυμώνω, βέβαια. Θυμώνω γιατί σε προγυμνάζω εγώ. Και έπρεπε να αριστεύσεις. Και πρόκοψε. Κλεοπάτρα, να μου γράψεις 50 φορές δεν θα ξαναγίνω προπετής. Τι έκανε αυτός ο μπάμπανος? Εντάξει μαζί μου. Όλα τα δύσκολα ρωτάει του παιδιού. Πες του τα, γιατί δεν του τα λες, ε? Όλα τα δύσκολα. Και του τα λέει και μπουρδου μπουρδου. Δάσκαλος είναι αυτός. Κλεοπάτρα, θα σ' αποβάλω. Και μόνο αυτό πρέπει όλα να στα πω. Όλα, πια όλα. Για την Κατσιπαρδοπούλου, τη συμμαθητριά μου και τη Λυκομήτρου και την Παπατραχανά. Τι έκαναν αυτές? Αφού είναι σκέτα τούβλα, παίρνουν όλο 20 άρια γιατί πηγαίνουν στο φροντιστήριο που είναι και ο κύριος Μπάμπανος. Άσε τα άλλα. Έχει άλλα. Έλα καλέ παππού, πού ζούμε τώρα? Όλα τα θέματα που δόθηκαν στις εξετάσεις, αυτές τα ξέραν από πριν. Τα ήξεραν. Πώς τα ήξεραν? Έλαντε, πώς τα ήξεραν? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ντροπή σου. Πού ζεις, κακομοίρη μου? Νομίζεις πως είναι το γυμνάσιο που ήσουν κάποτε εσύ? Πήγαινε να δεις πως το κατάντησα. Κλεοπάτρα, θα σε αποβάλω από όλα τα γυμνάσια της χώρας. Όρισε! Θα μου προσλάβεις εσύ το πρώην γυμνάσιο. Η εκπαίδευση, αγαπητή μου, και βάλει το καλά στο μυαλό σου. Η εκπαίδευση δεν είναι παγκάκικο. Πάρε, δώσε, φέρτα, φύγε. Είναι λειτουργήμα. Ακούς και εσύ, λειτουργήμα. Όσο για σένα, να καθίσεις να διαβάσεις αμέσως. Και να πάψεις να καταφέρεις εναντίον των διδάσκαλων. Οι δάσκαλοι δεν κάνουν ποτέ λάθος, ακούς, ποτέ! Κοίταξε να βγεις από το καβούκι σου και να μάθεις όχι μόνο την ιστορία της νεοτέρας Ελλάδος, αλλά και της σημερινής. Κλεοπάτρα, απολύεσαι διαπαντός. Όσο για σένα, θα πάω να συναντήσω αμέσως τώρα τον κύριο Πάπανο, να δω τι συμβαίνει. Ο κύριος, παρακαλώ, ορίστε. Τι ορίστε? Λέω, ο κύριος που πάτε. Ο κύριος που πάτε. Συντακτικό μηδέν. Μέσα πάω. Δεν μπορείτε. Έχουμε συμβούλιο. Αύριο. Άκουσε.
Όταν μιλάς σε μένα θα γυρίζει να με κοιτάς, άνθρωπος. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Δεν ρώτησα. Ιορδάνης Σταυρόπουλος. Μπράβο. Αλλά και ο Φλωρινιώτης να σε πάρει σήμερα δεν περνάς. Εκτός αν το διατάξει ο Χατζηδάκης. Είσαι κι ανεδέστατος. Α, θα μπλέξω. Κάτα χέρια από πάνω. Ο κύριος Σταυρόπουλος. Πώς από εδώ? Τι πώς από εδώ? Αυτός ο ανεδέστατος μου απαγορεύει την είσοδο. Τρελάθηκες, μωρέ. Είναι ο πρώην γυμναστιάρχης μας, ο κύριος Σταυρόπουλος. Ε, και εγώ τι φταίω. Ορίστε, κύριε πρώην, περάστε. Περάστε, κύριε Σταυρόπουλε, περάστε. Μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Τι να με εξυπηρετήσετε? Στα παλιά μου λιμέρια θα με εξυπηρετήσετε. Ευχαριστώ, κύριε. Πώς θέλετε. Άνδρα μη ένε πεμούσα πολύτροπον, ως μαλαπόλα πλάνθη, ιερόν το λίεθρον έπερσεν. Κύριοι συνάδελφοι, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, η απεργία των εκπαιδευτικών ορίστηκε για το τέλος του Μάη. Θα είναι δεκαήμερη με προοπτική να εξελιχθεί σε διαρκείες. Ο αγώνας θα είναι ανυποχώρητος. Μα τότε αρχίζουν οι εξετάσεις. Πολύ σωστή απόφαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να το καταλάβουμε. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Τότε είναι που τους πονάει. Είναι απάνθρωπο. Πρέπει κάποτε να ακουστεί και η φωνή μας. Ναι, αλλά η εποχή αυτή είναι πιο κρίσιμη για τη μαθητιώσα νεολαία. Μήπως για μας δεν είναι κρίσιμα τα αιτήματά μας? Τόσο χρόνια τα περιμένουμε, ως πότε? Παρακαλώ, να υπογραφεί το πρωτόκολλο της συνεδρίασης. Καλημέρα σας. Τον κύριο Σταυρόπουλο. Κύριε Γυμνασιάρχα. Χαίρετε. Να καταλάβω θέλω. Τι να καταλάβετε, κύριε? Άκουσα καλά. Είπατε, θα κάνετε απεργία παραμονές εξετάσεων. Μα είναι απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Κουράστε την Επιτροπή, εγώ εσάς ρωτάω. Πρέπει κάποτε να δικαιωθούν και τα δικά μας αιτήματα, κύριε. Υποφέρουμε, λιμοκτονούμε. Μας υπονομεύουν τα οργανωμένα συμφέροντα. Διδάσκομαι κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Ούτε στην Ουγκάντα. Με το δίκιο σας. Αλλά τα παιδιά του Κοσμάκη που θα έρθουν να γράψουν την κόλλα του διαγωνίσματος και θα σας βρουν αδικαιολογήτως απόνδες. Σε ποιο απουσιολόγιο θα γράψω το όνομά σας, μπορείτε να μου πείτε? Είσαστε βολεμένος, κύριε. Γι' αυτό μιλάτε έτσι. Βολεμένος. Το βρήκατε. Πολύ βολεμένος. Ύστερα από 40 χρόνια διαρκούς υπηρεσίας σε αυτήν εκεί τη θέση που βρίσκεστε τώρα εσείς, παίρνω το μισθό μου κάθε πρώτη του μηνός, περνάω 5 μέρες και τις άλλες 25 πεινάω. Γι' αυτό δίνουμε τη μάχη μας, κύριε. Για να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Να τη δώσετε. Με το δίκιο σας, αλίμονο. Και αλίμονο αν ο δάσκαλος δεν δίνει πρώτος το παράδειγμα σε αυτή τη μάχη. Όχι όμως εις φάρος των μαθητών. Ειλικρινά λυπόμαστε που δεν σας έχουμε ακόμα μαζί μας. Το γερό Γκρινιάρη. Το Βελιγκέκα, έτσι δεν με λέγατε? Αυτός όμως ο Βελιγκέκας θα δίνει και την τελευταία του ανάσα να μπορούσε να βάλει στο μυαλουδάκι των παιδιών δυο κολυμπογράμματα. Να γίνουν άνθρωποι ικανοί στην πολιτεία. Αυτός ο Βελιγκέκας θα ήταν ευτυχής αν μπορούσε πάλι να τους πει «Άνδρα μη ένε πεμούσα πολύτροπον, ως μάλα πόλα πλάνχθη, επί τρεις ιερών το λιέθρον έπερσεν». Συγχωρείτε, για άλλη δουλειά ήρθα εδώ. Μήπως κανείς από εσάς είναι ο μαθηματικός κύριος Μπάμπανος? Όχι, κύριε. Ο κύριος Μπάμπανος δεν είναι μαζί μας. Α, δεν είναι. Μετετέθη σε άλλο γυμνάσιο? Όχι, όχι, κύριε Σταυρόπουλε, δεν καταλάβατε. Ο κύριος Μπάμπανος διορίστηκε, βλέπετε, επί 7 ετίας και αντιδρά σε κάθε μας προσπάθεια. Ο Μπάμπανος. Μπορείτε να μου πείτε πού μπορώ να το βρω? Είναι στην τάξη του. Δεν μιλάει σε κανέναν μας. Ο Μπάμπανο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, χαίρετε. Με συγχωρείτε. Εμπρός.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ορίστε παρακαλώ. Ο κύριος Μπάμπανος. Μάλιστα. Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Ενδιαφέρομαι για μια μαθητρία σας, είναι εγγονή μου. Μυρτό Σταυροπούλου. Μη μου πείτε. Είσαστε ο παππούς της συμπαθεστάτης μαθητρίας μου, Μυρτό Σταυροπούλου. Μάλιστα. Καθίστε παρακαλώ. Όχι, ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Ξέρετε, η εγγονούλα μου έρχεται κάθε τόσο στο σπίτι με τον έλεγχο γεμάτο κουλούρια. Μηδενικά. Τι σημαίνει, κουτί μια φορά δεν είναι? Μα τι λέτε, είναι φιεστάτη. Εγώ προβλέπω ένα λαμπρό μέλλον για αυτήν. Να μην πω λαμπρότατον. Απλώς της χρειάζεται μία βοήθεια. Τι βοήθεια? Ένα κάποια προγύμναση. Προγύμναση? Μα την προγυμνάζω εγώ. Δεν με καταλάβατε. Δεν εννοώ αυτή την προγύμναση. Αλλά? Να πάει σε κάποιο φροντιστήριο. Εκεί θα τα μάθει ακόμα καλύτερα. Και οι καθηγητές της θα την προσέχουν ακόμα περισσότερο. Α, μάλιστα. Ξέρετε κανένα καλό, κύριε Μπάμπανε? Μα φυσικά. Αυτό. Και δεν στοιχίζει τίποτα. Τζάμπα δηλαδή? Μόνο 1000 δραχμές. Το μήνα? Την ώρα. Την ώρα. Καταλαβαίνετε, υποφέρουμε. Δεν έχουμε ασφάλεια. Διδάσκουμε κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, ούτε στην Ουγκάντα. Και στις εξετάσεις θα την περιποιηθώ πάρα πολύ καλά, την εγγονούλα σας. Σαν την Κατζιπαρδοπούλου και την παρέα της, που ξέρουν τα θέματα των εξετάσεων από πριν. Και αβέρτατα άριστα. Χιλιάρικο και άριστα. Χιλιάρικο και άριστα. Κύριε! Κύριε Γκελβάη, μωρέ! Το κάνετε παζάρι το σχολείο! Δεν σας καταλαβαίνω! Δεν καταλαβαίνεις! Εσύ χρειάζεσαι φροντιστήριο! Τι φροντιστήριο? Από αυτά που βγάλουν τους καθηγητάς, σωστούς καθηγητάς! Φροντιστηριάκια! Σε αυτόν πρέπει να αποταθώ. Να βάλει μια τάξη. Να σοφρονίσει μερικούς. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε, ιδιαίτερα. Θα μεριμνήσω εγώ ο ίδιος για το μαθητή που ενδιαφέρεστε. Θα προβιβαστεί οπωσδήποτε. Μην ανησυχείτε. Το θέμα των απουσιών θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Βεβαίως, θα το ξεπεράσουμε. Βεβαίως, με καλό βαθμό για να μπορέσει να μπει στις ανώτερες σχολές. Α, ναι, και κάτι άλλο. Υπενθυμίστε παρακαλώ στον κύριο Υπουργό για τη μετάθεση που λέγαμε. Ναι, βεβαίως, θα ήθελα να τοποθετηθώ σε μια θέση γενικού διευθυντού. Ας πούμε, στην Επιτροπή Θεμάτων για τις Εξετάσεις. Εκεί θα μπορούσα να προσφέρω και περισσότερα και καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε την απεριόριστη εκτίμησή μου και την αφοσίωσή μου στον κύριο Υπουργό. Πάντοτε στη διάθεσή σας. Πάντοτε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ο κύριος, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μου επιτρέπετε, κύριε Γυμνασίου? Παρακαλώ, μόνο λίγο σύντομα, γιατί είμαι φοβερά ψυχολημένος. Δεν το βλέπω. Θα ήθελα, αν μπορούσατε, και αν δεν σας κάνει κόπο δηλαδή, και αν περνάει από το χέρι σας. Σας παρακαλώ, συντομέψτε. Τι θέλετε? Τι θέλω? Ναι, τι θέλετε? Μια πάντα θέλω. Και μια πλάκα και ένα κοντήλι θέλω. Και ένα αναγνωσματάριο της πρώτης δημοτικού θέλω. Τι λέτε, κύριε? Όπως ακούτε, κύριε Γυμνασιάρχα, και μια ποδίτσα μπλε αν έχετε. Να πάω κι εγώ σχολείο. Να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα, σπουδάματα, το Θεού τα πράγματα. Τρελαθήκατε, κύριε? Το τσάκ είμαι, γι' αυτό σου λέω. Να πάω κι εγώ να κάτσω στο θρονείο. Να μάθω την αλφαβήτα, όχι παλιά. Εκείνη την ξέρουμε, την καινούρια. Της νέας σας παιδείας. Της παιδείας έτσι που την καταντήσατε, κύριε Γυμνασιάρχα. Έτσι που την καταντήσατε, κύριε Γυμνασιάρχα. Σας ενδιαφέρει συνέχεια? Να σας τυπώ. Η Μυρτό πέρασε στις εξετάσεις. Γράφτηκε σε φροντιστήριο. Και μορφωθήκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και μη με ρωτήσετε τώρα τι ρόλο παίζουμε εμείς σε αυτή την ιστορία, γιατί αυτή ακριβώς είναι η απορία και κάποιου άλλου φίλου μου, που στη θέση του μπορεί να βρεθείτε κι εσείς. Ερώτησης μία και μοναδική. Εγώ, τι ρόλο παίζω στη ζωή? Όλα τα άλλα, τα πάντα δηλαδή, ξέρουν πολύ καλά το ρόλο τους. Εκτός από την αφεντιά μου, που δεν κατάλαβα ποτέ ούτε ποιον παίζω, ούτε γιατί τον παίζω, αυτόν που παίζω. Παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι ένα πολύφωτο που παίζει πολύ καλά το ρόλο του. Κρέμεται εκεί για να μας φωτίζει. Όταν βέβαια έχουμε πληρωμένη τη ΔΕΗ. Αυτές εκεί είναι οι πολυθρόνες.
για να κάθονται οι αντιπαθέστατοι συγγενείς της γυναίκας μου όταν μας επισκέπτονται εις τας ονομαστικά σεπετίους και μας φέρουν πάντα σοκολατάκια. Τα ίδια σοκολατάκια που τους είχαμε πάει εμείς πέρσι, που μας τα είχαν ξαναφέρει αυτή η πρόπερση και τους τα είχαμε ξαναπάει εμείς αντιπρόπερση. Και αυτό είναι το τηλέφωνο. Και αυτό έχει καθαρίσει. Είναι για να χτυπάει, να το σηκώνει και να σου λένε από την άλλη άκρη. Λούλα, εσύ. Όχι, χρυσέ μου, το έκοψα. Το ραδιοφωνάκι μας. Ακούμε Χατζηδάκι, Θοδωράκι, Μουσαφίρι, Γιάννη Σπάριος, η φωνή, Ρένα Βιολάντη, είσαι μεγάλη τραγουδίστρια, Κώστα Καφάση, είσαι ο πρώτος. Και αυτή είναι η τηλεόραση. Αυτή είναι η τηλεόραση. Αυτή είναι η τηλεόραση που δεν θέλω να τη βλέπω ούτε ζωγραφιστή. Και να ρωτιέμαι, στο κάθε τι που γίνεται γύρω μου, εγώ, τι ρόλο παίζω? Γιώργο! Η γυναικούλα μου. Σήκω καμιά φορά, όπου να είναι πάρτη η μαμά! Πεθερούλα μου, τι να κάνεις, πήραμε τον bon filet, θα πάρουμε και τον κατημά. Άντε λοιπόν, που ξάφρουσες χιλιακάτικα σαν μπασάς, είπες πως θα μας βγάλεις έξω. Εγώ δεν είπα, είπατε. Ε? Καλά αγάπη μου, θα σας βγάλω λέω! Ε, άντε ντε! Μήπως και στο στρατό έμαθα ποτέ το ρόλο. Άκουσες, έκανα τη θητεία μου. Για την πατρίδα, ουδε μία αντίρρηση. Θα είσαι καλά, την Ελλαδίτσα μας. Σε 6 μήνες όμως, με στείλανε στην Κορέα. Μάλιστα κύριε, στην Κορέα. Για να υπερασπίσω λέει την πατρίδα. Τότε ήτανε που τα έβαλα με τη μάνα μου. Ντροπή σου ρε μάνα. Ντροπή σου. Γιατί παιδάκι? Γιατί δεν μου το έπεσε ότι για να με φτιάξεις. Κεράτωσες τον πατέρα με κοράτι. Τακ! Μάνα, με ποιον με γέννησες? Κι όμως, με στείλανε. Και όταν τους ρώτησα, εγώ ρε παιδιά, εδώ στην Κορέα, τι ρόλο ήρθα να παίξω? Α, δεν έχω παράπονο, ευγενέστατοι άνθρωποι. Μου αλλάξανε αμέσως τον αέρα. Με πήρανε από την Κορέα και με στείλανε στη Μακρόνησο. Τότε ήταν που είπα, καλύτερα να γεννιόμουν Κορεάτης. Τις ίδιες απορίες έχω και στην υπηρεσία μου. Είμαι τμηματάρχης Α και εφαρμόζω το γράμμα του νόμου. Τι, εισαγωγή χρωμοσαμπουάν για σκύλους? Όχι κύριε Ρουσφέτογλου, όχι κύριε Ρουσφέτογλου. Αρνούμε να το εγκρίνω. Είπαμε οικονομία στο συνόλαγμα. Λιτότης κύριε. Απορρίπτεται. Επιμένετε? Ορίστε, βεβαίως και επιμένω. Ορίστε, το γράφει εδώ, εδώ το γράφει. Εγώ εφαρμόζω το γράμμα του νόμου κύριε. Πηγαίνετε. Αυτό είναι για σας. Εντολή υπουργού. Μάλιστα. Γεια σου Χρυσό μου, τι κάνεις? Μαμά, άρχισες. Εδώ είσαι εσύ. Εδώ και έτσι ακόμα. Και έλεγα, θα έρθει, δε θα έρθει. Γιατί να μην έρθουν κανένα. Μητέρα, τόσα δυστυχήματα συμβαίνουν κάθε μέρα στον δρόμο. Πού ξέρεις. Τι λέει αυτό? Ας τον καλή μαμά, ποιος τον λογαριάζει. Μπράβο, από το στόμα μου το πήρες. Στις ομορφιά σου είσαι σήμερα. Πάντα. Και τώρα να σου πούμε που θα μας πας. Εγώ λέω να σας πάω σε μια ταινία του Woody Allen. Λουλούδια μου. Σώπα καλέ. Εγώ απόψε γουστάρω μπουζούκια. Αχ, όχι, όχι. Εγώ θέλω δίσκο. Εγώ εκεί τη βρίσκω. Όχι, και σε δίσκο και πάντα παιδαρέει. Α, δεν κατάλαβα. Δεν μας πήραν δάκια τα χρόνια. Βαστάνε ακόμα τα κότσια μας. Δίσκο! Μαμά, να μου κάνεις τη χάρη να μην ακούω αηδίες. Εσύ λες αηδίες με τους βρώμου μπουζουξίδες. Εσύ μόνο δεν έχεις στόμα, δεν μιλάς. Σιγά, να μην πάμε να ακούσουμε τους μαλλιάδες. Α, για να σου πω, δεν θέλω αυθάδιες. Και εγώ δεν θέλω να ακούω σαν χλαμάρες, κατάλαβες? Με συγχωρείτε, μπορώ να μιλήσω κι εγώ? Όχι, εσύ να μην μιλήσεις. Καλά σου λέει, εμείς θα αποφασίσουμε. Κι εγώ εδώ μέσα, μωρέ, τι ρόλο παίζω? Εμάς ρωτάς. Δεν ποιο να ρωτήσω. Τον εαυτό σου. Δεν το ρώτησε, αλλά δεν μου λέει, διότι από ό,τι κατάλαβα, παίζει κι αυτό το ρόλο του. Πάλι κοντά μου. Από τότε που σε χάσα λιώνω. Το όνομά σου φωνάζω με φόνο. Μαντουμπάνα, Μαντουμπάνα.
χαμένα. Στους δρόμους γυρνώ, μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Πώς αξίζεις εσύ, η καρδιά σου η χρυσή. Δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός κι όλη η γη. Κι όλη η γη. Όλοι οι άντρες ποθούν στην καρδιά σου να βγουν. Και επειδή μ' αγαπάς, με μισούν, με μισούν, με μισούν. Μα παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Έρημος η αγάπη δίχως μοάση. Στην άδεια καμαρά μου να βλέπω τα όνειρά μου σαν σιριάλ κομμένο στη τηλεόραση. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα και εσύ περνάς τους δρόμους με το κουμπάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Κύριε, ορίστε. Ρε παιδιά, γιατί τόσο δυνατά. Ορίστε. Λέω, γιατί τόσο δυνατά κουφαθήκαμε. Γιατί έτσι τα θέλει το αφεντικό. Και γιατί τα θέλει έτσι το αφεντικό. Γιατί έτσι τα θέλουν οι καλλιτέχνε. Και γιατί τα θέλουν έτσι οι καλλιτέχνε. Γιατί έτσι τα θέλουν οι εταιρείες. Και γιατί τα θέλουν έτσι οι εταιρείες. Γιατί έτσι τα θέλει η καψούρα. Ποια, η καψούρα. Και εμένα ρε. Ε, ορίστε. Εμένα ρε. Εξηγηθώ την υπητερή. Με ρωτάτε πώς τα θέλω. Ακού, πανηγυστήρια μου κι είσαι, το κατάλαβες. Γιουλία! Ποιος εσύ! Εσύ! Τι κάνεις! Κι εγώ. Μπράβο, κορίτσι μου, τη σκίσαμε τη Μελίνα. Και τώρα, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο ασύγκριτος, ο δοξασμένος μίμος, ψάρι πλήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ενθουσιασμό σας. Βλέπω ότι έχετε πολύ καλό γούστο. Το βλέπω από τις γιώσες που συνοδεύετε. Όσες δεν είναι γιώσες να βγουν αμέσως έξω από την αίθουσα αυτή. Καμία! Κατάλαβα, όλες γιώσες είσαστε. Μην πάτε κόντρα με τις γυναίκες σας. Το καλό που σας θέλω. Προχθές η γυναίκα μου αγόρασε ένα καινούριο σουτιέν. Τι το πήρες, λέω, το σουτιέν, τι θα βάλεις μέσα. Και τι μου απάντησε. Εσύ μου λέει, γιατί αγόρασες καινούργιο σόβρακο. Λοιπόν, παιδιά, τώρα που γνωριστήκαμε καλά μεταξύ μας,
Να αρχόσαστε εδώ πέρα τακτικά να πίνουμε τον καφέ μας, ε! Τι! Σας το απαγορεύει ο γιατρός! Ελάτε τώρα μεταξύ μας! Λίγο πολύ όλοι τον παίρνετε! Ρε παιδιά! Αυτός μας βρίζει, ρε! Έχει πλάκα, δεν κλαίσεις, είναι της μόδας! Ποιας μόδας, μωρέ! Το πληρώνουμε να μας βρίζει! Παιδιά, με συγχωρείτε που πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά από μικρός είχα αυτό το κουσούρι. Μ' αρέσαν τα πηδήματα. Μ' αρέσαν πολύ. Και εσάς, Μανταμίτσα, σας αρέσουν τα πηδήματα? Το τραβάει ο οργανισμός, πέρα! Με συγχωρείτε, μαντάμ. Σε εσάς το είπε αυτό. Και εσένα τι σε νοιάζει? Σωστά. Αυτό που έπρεπε να νοιάζει είναι το σύζυγό σας. Εσύ ρε, τι ρόλο παίζεις? Εγώ, κανένα. Είμαι εκτός ρόλου. Λοιπόν, άμα το έλεγε αυτό σε σένα, θα τον έσκυζα στα δύο. Μαγκάρε του. Τι χάλατε, του κόλλου. Αφήστε και κανένα πιάτο να έχουμε να σερμίνουμε για αύριο. Δεν αφήνατε τη θεία σας ο Πάτος. Θα τον σκοτώσω. Τρελάθηκες. Είναι η πρώτη φίρμα, ξέρεις πόσα παίρνει. Πόσα, μωρέ. Τα παίρνουμε κάθε απόγευμα κόψω. Του χρόνου. Τη βραδιά. Αυτά είναι λεφτά. Αυτός. Κοροϊδάρε. Κοροϊδάρε. Εγώ τι ρόλο παίζω. Τι είπες, Θανάση? Τι είπες? Εσένα ρωτάω, μη μου την κοπανάς. Εσένα λέει, μη γίνουμε ρεζίλοι, να έχεις χιούμορ. Θανάση, συναμετάξι μας τώρα. Μπράβο, σήμερα ήρθες με την επίσημη. Η μαμά από εδώ, μαντάμ. Αχ, ωραία μυρωδιά, ψάρια, τι γανίζετε. Πώς είστε, κυρία μου? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Καλέ, θα με δώσεις και αυτόγραφο. Αυτόγραφο? Δεν σας το έδωσε ο Θανάσης? Ρε Θανάση, προχθές που είχες έρθει με εκείνο το άγριο μανουλο, δεν σου έδωσα το αυτόγραφο να το δώσεις στη μαμά? Δεν θυμάσαι, εκείνο το άγριο μανουλο που είχε σηκώσει τα φουστάνια μέχρι τον αφαλό και φαινόντουσαν και μέχρι και οι αμυγδαλές της? Τι λέει αυτός? Ξέρω εγώ τι λέει, Θανάση με λένε. Μπορεί να ήρθες με άλλο όνομα. Μεγάλη κουφάλα ο Θανάσης. Εγώ κάθε φορά που έρχεται ο Θανάσης στο μαγαζί, βάζω τσίκινο σόβρακο. Βέβαια, αν πρόκειται να τη βρούμε, να τη βρούμε από κανένα πέδαρο. Όχι από την εσώ του τσάτσου. Να καταλάβω δηλαδή. Εσύ, τι ρόλο παίζεις? Πώς να καταλάβετε, κύριε αστυνόμε, αφού ακόμα δεν μπόρεσα να καταλάβω εγώ. Πας στα κέντρα, δημιουργείς φασαρία. Ποια κέντρα, κύριε αστυνόμε? Μια φορά μας πήγε και μας το έβγαλε από τη μύτη. Δεν έχει σημασία, κρίνω κατά τεκμήριο. Και πετάς και τούρτες στα μούτρα. Ποιες τούρτες, κύριε αστυνόμε, ποια μούτρα? Ένα ήταν το μούτρο. Είπαμε, κρίνω κατά τεκμήριο. Και σε ξαναρωτώ, τι ρόλο παίζεις? Του Νταΐ. Εγώ Νταΐς? Για όνομα του Θεού, κύριε αστυνόμε, φαίνομαι για Νταΐς? Τι Νταΐς, καλέ, αυτοί ήσαν οι Νταΐδες και βγήκε ο προκομμένος. Ε, σιγά καλέ, μαμά, να μην ξεφανηθούμε τώρα και σε ξένο άνθρωπο. Ναι. Ήσυχος φαίνεσαι. Ναι, αυτό ναι, από πολλά τεκμήρια. Για να μην πω ότι δείχνεις μάλλον αγαθός. Είμαι και αγαθός. Σχέτος αγαθοβιόνης. Και από ό,τι βλέπω, είσαι και φοβιτσιάρης. Να του πάει. Να μου πάει. Σωστά. Σωστά. Και από ό,τι βλέπω, δύσκολα σηκώνεις τη φωνή. Είπας και κάνω λάθος. Μπα, πού να τη σηκώσω, κύριε αστυνόμε? Όλο πεσμένη την έχω. Εμένα να ρωτάτε. Αδικημένο. Είσαι νομοταγής? Νομοταγέστατος. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Ε, τότε πες μου, ρε παιδάκι μου, τι ρόλο παίζεις? Εγώ. Το ρόλο του μαλάκα. Ευχαριστώ, κύριε αστυνόμε, να είστε καλά. Το βρήκα και το ευχαριστήθηκα. Ε, λοιπόν, καλά το λένε. Η αστυνομία όλα τα βρίσκει. Τι τρέχει? Άσε με, κυρά μου, γιατί πολύ με στεναχώρησες. Πολύ με στεναχώρησες. Εγώ σε στεναχώρησα. Ε, βέβαια, γιατί είχα κι εγώ κάτι απορίες για το τι ρόλο παίζω. Αλλά μόλις είδα αυτόν τον τύπο, σταμάτησα να τις έχω. Μη σκάς. Κι εγώ τις είχα, αλλά μου περάσανε. Άλλαξες ρόλο? Όχι, καλέ, συνήθισα. Δεν έχεις ακούσει που λένε τα πρώτα 100 χρόνια στη ζωή είναι δύσκολα? Μετά συνηθίζει κανείς σε όλα. Έτσι και με φιλενάδα μου, πάω. Είχε για αυτή την τρελάρα της. Η ιστορία της αρχίζει πριν από 20 χρόνια, γύρω στα 1960.
φωτογραφία τώρα του Φρυδά, τι την ήθελες και την κρέμασε εκεί, δεν το κατάλαβα. Τσα-τσα-τσα, υπάρχει λόγος, παιδί μου, υπάρχει λόγος, τσα-τσα-τσα. Τι λόγος, τσα-τσα-τσα, επειδή ετοιμάζει να τα παρατήσει, άσε. Όχι, υπάρχει άλλος λόγος, διπλωματικός. Διπλωματικός, δηλαδή. Α, μωρή που πώς να πάρεις μπροστά. Αυτός περιμένω δεν είναι σαν τους άλλους. Δεν είναι και τι είναι, ο Άιζενχάουερ. Είναι της κυβερνήσεως πολύ καθώς πρέπει και σε όλα τα κόλπα μέσα. Κόλπα? Τι κόλπα? Εκείνα δεις κόλπα, τσα-τσα-τσα. Λέμε κι εμείς ότι κάνουμε το αρχαιότερο των επαγγελμάτων, σιγά. Λοιπόν, μεγαλύτερες από τους πολιτικούς δεν υπάρχουν και ας μην κοκορευόμαστε. Άκου καφές. Ωραία. Και λοιπόν, με αυτόν που περιμένω τώρα θα την κάνω τη δουλειά. Γι' αυτό το κρέμασε εκεί. Θα τον δει και θα πει αυτή δικιά μας είναι να της κάνω τη δουλειά. Ποια δουλειά? Α, τώρα κατάλαβα, για το οικοπεδάκι, ε. Τι να γίνει, φοβό μου, ζούμε στο 60, πονηρή εποχή. Έτσι και δεν μπει στο κανάλι, δεν πετυχαίνει τίποτα. Όλη η ιστορία λοιπόν είναι να γίνει ο δρόμος μέχρι το χτηματάκι που οικονόμησα. Και έτσι και μπει στο σχέδιο. Ε, τι θα γίνει έτσι και μπει στο σχέδιο? Το δίνω αντιπαροχή, χτίζουν ξενοδοχείο οι Γερμανοί, γιατί να ξέρει σε λίγο καιρό τη μισή Ελλάδα θα την έχουν αγοράσει οι Γερμανοί. Τσακώνω εγώ το. Ισόγειο και 5 καταστήματα και ύστερα, ρε μάνα μου. Και τι θα γίνει ύστερα? Ύστερα... Αχ, θα κοιμάμαι με όποιον μου κάνει κέφι και όχι όποιον μου φορτώνει ανάγκη. Και το πιο σπουδαίο, θα γλιτώσω από το ροχαλιτό τους. Αμάν! Ε, λοιπόν, το έχω παρατηρήσει. Όλοι οι άνδρες μόλις κάνουν τη δουλειά τους, γυρίζουν το πλευρό και ροχαλίζουν σαν γαϊδούρια. Εφιάλτης μου έχει γίνει το ροχαλιτό τους. Α, εγώ δεν τα ακούω. Γιατί κουφίσαι? Όχι, προλαβαίνω και κοιμάμαι πρώτη. Α, γι' αυτό σου λέω, μόνο το κτηματάκι θα με σώσει. Ρε μανία με αυτό το κτηματάκι που σε έχει πιάσει. Αλλά και εκείνος ο καράβλαχος βρέθηκε να στο χαρίσει όλη τη μάνα στα κατσάβραχα. Ε, τι να κάνουμε, αφού εκεί πέρα είχε κτήματα ο βλάχος. Τι να του πω, επειδή δεν είσαι στην Πανεπιστημίου, χάρισε το σε καμία άλλη που θα της κάνεις βίζιτα. Δεν λες πως το τσίμπησα. Και θα στον κάνει το δρόμο σημερινός. Πολύ ατσίδας ο άνθρωπος. Αυτός αύριο μεθαύριο θα γίνει και υπουργός. Να, ορίστε. Το λέει σήμερα απ' έξω απ' έξω και η βλάχου. Αυτή όλα τα ξέρει. Μόνο πότε θα γίνει κανένα κίνημα δεν ξέρει. Διάβαζετε και λίγο. Εγώ διαβάζω μόνο Μάρξ. Αυτός όλα τα ξέρει. Και πού τον γνώρισες το λεγάμενο που περιμένεις? Έμαθα που συχνάζει και στήθηκα. Πολύ σοβαρός άνθρωπος σου λέω. Πολύ σοβαρός. Goldfinger. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. Από την πίσω πόρτα. Θα σου τηλεφωνήσω να στα πω. Πάω, πάω. Χαίρετε.
Καθίστε. Δεν δυσκολευτήκατε να το βρείτε? Τι λέτε? Θα το έβρισκα και στην άκρη της γης αν χρειαζόταν. Κινήθηκαν αμέσως οι υπηρεσίες μου. Αν και καταλαβαίνετε, η θέση μου με υποχρεώνει να είμαι κομμάτι προσεκτικό. Πολύ σωστά. Ένας μέλλον υπουργός πρέπει να είναι προσεκτικός. Το μάθατε. Α, κινήθηκαν αμέσως και οι δικές μου υπηρεσίες. Εκτός αν οι αταξίες που λέγαμε είναι τόσο γοητευτικές σαν εσάς. Αχ, τι όμορφα που τα λέτε. Με έχετε αναστατώσει. Αφήστε πρώτα να μιλήσουμε, να γνωριστούμε. Ναι, να γνωριστούμε. Από την πρώτη στιγμή που σας είδα, αυτή ήταν η επιθυμία μου, να γνωριστούμε. Τι κρίμα όμως. Κρίμα, γιατί είστε αδιάθετοι? Κρίμα που σας κάλεσα εδώ. Θα προτιμούσα στο κτήμα μου. Την επόμενη φορά. Αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Γιατί εκεί που είναι το κτήμα μου αποκλείεται να έρθετε. Είναι εκτός Ελλάδος? Όχι, εντός Ελλάδος είναι, αλλά δεν έχει δρόμο. Δεν έχει δρόμο. Ναι, αν και μου έχουν υποσχεθεί θα μου τον ανοίξουν. Αλλά καταλαβαίνετε, αν δεν έχετε μέσον, ποιος θα τον ανοίξει? Εγώ. Θα δώσω αμέσως εντολή. Με ένα μου τηλεφώνημα. Άλλωστε, η δρόμη είναι η αδυναμία του κυρίου Προέδρου μας. Επιτέλους, ή κρατάμε τους δρόμους στα χέρια μας, ή δεν τους κρατάμε. Μου λέτε αλήθεια, θα μου τον ανοίξετε? Θα σας τον ανοίξω όσο θέλετε. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι απ' τα που λέει νύχτα τρως κι από τις 11 και μπρος. Τώρα αυτόν με τον τρελό το μάτι, τι τον κρέμασε εκεί πέρα, αυτόν αλλού θα τον κρεμάσουμε. Μωρέ, και αυτόν θα κρεμάσω και όποιον θέλεις θα κρεμάσω, φτάνει να γίνει η δουλειά μου. Το χαβάσου εσύ με το χτυματάκι. Μάλιστα κυρία, με το χτυματάκι. 10 χρόνια αγωνίζομαι να μου άνοιξω αυτό το ρημαδιασμένο το δρόμο. Τίποτα, χόρτασα λόγια. Τι να κάνω κι εγώ, ρίχτηκα σε έναν αποδάφτους. Στήθηκα στην Εράιδα, ξέρεις εκεί συχνάζουν όλοι, και έπεσε κανονικά. Με τη χούντα δηλαδή. Χούντα, φούντα, ξεχούντα. Εγώ το δρόμο μου θέλω να ανοίξουν, κατάλαβες? Κατάλαβα, κατάλαβα. Εσύ δεν κατάλαβες. Τι να καταλάβω? Ότι ο δρόμος θα ανοίξει μόνο άμα κυβερνήσει ο λαός. Διάβασε και λίγο Μάρξ να ανοίξουν τα μάτια σου. Όταν να διαβάσω, δεν έχω καιρό. Κάτος αυτός θα είναι. Φύγε από την πίσω πόρτα, γιατί αντί να μου ανοίξουν το δρόμο, μας εδούνε θα μου ανοίξουν φάκελο στην ΕΣΑ. Το πες πάλι. Παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Βρε, 20 χρόνια προσπαθώ, 20 χρόνια. Βοτσαλάκι, βοτσαλάκι να το έβαζα, θα είχα φτιάξει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας.
20 χρόνια στο λέω και 20 χρόνια δεν λες να το καταλάβεις. Μόνο με τα χέρια σου, μωρέ. Μόνο με τα χέρια σου ανοίγονται οι νέοι δρόμοι. Ο Μάρξ το είπε γι' αυτό. Ο Μάρξ είναι ρετρό. Τώρα διαβάζω Μπιρλίνγκουερ. Μάλιστα, να στηθώ κι εγώ με μία χλαμίδα στη γωνιά του δρόμου και να παριστάνω τη μαμά Ελλάδα. Άσε μας, ρε φοβό, άσε μας, δαχάρι στη μάνα. Και για να έχουμε καλό ρώτημα, ποιον περιμένεις πάλι? Κανόνι. Στρατιωτικός? Όχι, κάποιος πολύ δυνατός. Της κυβέρνησης. Δηλαδή, και ναι και όχι. Τι μου λες τώρα, ιστορίες για αγρίους, τι είναι? Κανόνι σου λέω, παιδί μου, λύνει και δένει. Άκου, ήτανε με την κυβέρνηση, πέρασε στην αντιπολίτευση, έριξε και μία δόση αντίσταση, ξαναγύρισε στην κυβέρνηση, ξαναπέρασε στην αντιπολίτευση και τώρα μπορεί να γίνει υπουργός. Που ξέρεις, μπορεί να γίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτός μου, αδερφάκι μου, δεν είναι πολιτικός. Αυτός είναι το τρόλεϊ Κυψέλη Παγκράτη. Τι δρομολόγιο. Αυτός είμαι. Άσε, ξέρω, έμαθα. Έμαθα πια. Απ' την πίσω πόρτα. Άντε και να με φωνάξει τα εγγένεια του δρόμου να σου σφάξω τον κόκορα. Give a bit of to you. Give a bit of to me. And I give a bit of to you. And your eyes like a laser every time cut me deeper. You're a mystery. It's so confusing. Μόνη μου, μόνη μου. Να βοηθήσω. Και το ρωτάς. Δώσε μου το χέρι σου, μαζί να ανοίξουμε το δρόμο. Πάρε το χέρι μου. Μόνη μου, ρε, μόνη μου. Ρε φοφομάγος ήσουνα. Από ό,τι κατάλαβα, όλοι μόλις κάνουν τη δουλειά τους, το ρίχνουν στο ροχαλιτό. Και τι ροχαλιτό, ε, τρίζουν τα ταβάνια. Και εμείς τι ρόλο παίζουμε? Α, εμείς μονίμως τα χαϊβάνια. Εκτός αν είμαστε από άλλο ανέκδοτο, σαν και εκείνο το φίλο μου που προσπαθεί τώρα εδώ και 2 ώρες να μιλήσει με Λάρισα. Σοβαρή περίπτωση που χρήζει ιδιαίτερας προσοχής. Έλα, Λάρισα, έλα! Έλα, κυκίσησε! Έλα, ρε παιδάκι μου, μία ώρα, ρε παιδί μου, θα σε πιάσω. Μία ώρα, παιδάκι, στο γραμμή, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε, ρομή μου, ρε. Μόλις πιάσω το τηλέφωνο, τα αφήνουν, ξεχνά να τα αφήσουν. Μιλάνε συνέχεια. Τι κάνεις? Καλά είσαι, μπράβο, μπράβο. Και εγώ μια χαρά είμαι. Όχι, δηλαδή μια χάλια. Άσε, κλείστηκα στην Αθήνα και για κάτι και να με κλέσουν. Εγώ το στομάχι μη, γεια σας. Ναι. Ο, δεν έφαγα τίποτα, ρε. Τσίπησα, ρε. Τσίπησα, με ένα σάντουιτς είμαι από το πρωί. Ένα σάντουιτς είμαι. Ναι. Τι έκανα, να βγω. Πού να πάω, παιδί, δεν έχω και έφυγο τρατινά. Ναι, αφού να σκεφτείς το μεσημέρι κάθεσαι στην τηλεόραση και είδα μια ελληνική ταινία. Της κλάψε φίλο. Πώς τη λέγανε, ξέρω πως... Μάνα γύρνα πίσω, ξέχασε την περούκα σου. Τι γέρο είναι, ρε. Παιδί μου, αυτές οι ελληνικές ταινίες με καρμπόν τις βγάζανε όλες. Το ίδιο τροπάρι. Αυτή παραστρατημένη κόρη, πτωχήμεν αλλά τίμια και με εξόγαμο. Βέβαια. Σε ελληνικές ταινίες όλες οι παραστατημένες κόρες είχαν και από έναν όδο. Και η κοινωνία τους είχε αδικήσει.
Του είχε καταλήψει και ο πατέρας. Στα ξένα ταξίδεψε του τέρας. Το τι γέλιο. Ναι, και αποφασίζουν να παραστρατήσουν λόγω ανάγκης για πρώτη φορά. Για πρώτη! Μα δεν μπορεί να φανταστείς τι γέλιο. Μέχρι που γέλασαν και οι φτέρνες. Ακούς! Εκεί δε που έβαλε τα κλάματα αυτή γιατί ο πιτσιρικάς σηκωκίτη και δεν είχε λεφτά λέει το γράσει φάρμακα. Κάταγα την κοιλιά μου, έλα, έλα! Έλα, παιδιά, ποιος είναι αυτή! Φύγετε από την πέση, αφού έχω σοβαρή συζήτηση, να μιλάω, μιλάω! Ε, μυστήρι, άνθρωποι, μιλάνε! Έλα, εκεί με ακούς! Έλα, εκεί μου, σ' αφήνω. Τι θα κάνω εγώ, τι να κάνω, παιδί μου, έχω κέφια εγώ, εδώ είμαι. Δεν πάω πουθενά, παιδί. Από τώρα που σου μιλάω, τώρα είμαι με τις πιτζάμες μου και τις παντοβλίτσες μου, βέβαια. Λοιπόν, άντε, σε φιλώ, αγάπη μου, γεια σου. Γεια! Βγείτε. Ναι, λέω να πάω έτσι να Κυριακή σήμερα. Δεν έχω συντροφιά μου. Μάλιστα. Μήπως εσείς ξέρετε. Το 403. Στο τέταρτο, σας περιμένουν. Όχι, ήρθα για να κάνω τις διακοπές μου. Άσε μας καημένε, θες και πρόζα. Συγγνώμη, ποια είναι η... Γίνε, και δεν τολμάει να τους μιλήσει κανείς. Αδικημένη από την κοινωνία κι αυτή, ε. Αφήστε τα, κύριε. Το τι βλέπουν τα μάτια μας. Κι όλοι στο ίδιο παραμύθι. Όλοι σε έχει αδικήσει η κοινωνία, ο υπεύθυνος κοπάνα. Κάθε μία έχει από έναν όφο, έτσι, για να θυσιάζεται γι' αυτό. Και να σκεφτείτε ότι υπάρχουν κάτι ορισμένοι αξιοπρεπέστατοι, κύριε. Καλή ώρα σαν και εσάς που τις προσκαλούν και στα δωμάτια τους. Τι λέγαμε, τι θέλατε. Τίποτα. Γιοργάρα! Σταμά, τι κάνετε στα... Εδώ είσαι, εγώ μια εβδομάδα έχω εγώ, εσύ πότε ήρθες. Εγώ ήρθα χθες, ήρθα για δουλειές. Α, κατάλαβα, σαν τις δικές μου, ε. Λέω στη γυναίκα μου θα κατεβώ στην Αθήνα για παραγγελίες, για γουναρικά. Και με ρωτήσεις πότε θα γυρίσω στην Κοζάνη. Γιατί να μην σε ρωτήσεις, γιατί. Γιατί πολλές παραγγελίες, ρε παιδάκι μου. Μα το κορόιδο κάνεις τώρα. Έχω πετύχει εδώ κάτι κανόνια που να στα λέω. Κανόνια, τι κανόνια. Πρέσι, αφήσεις τα γουναρικά και κάνεις λαθρεμπόριο όπλων. Τι λαθρεμπόριο μου λες. Όταν λέω κανόνια εννοώ μανούλια, μανουλομάνουλα. Τι να σου πω, αφού έχω ξεμεσαστεί δηλαδή. Ξέρεις τι ώρα γυρίζω από το βράδυ κάθε πρωί στο ξενοδοχείο στις 6, στις 7. Δεν μου λες μωρέ, τι κάνεις απόψε. Απόψε δεν έχω τίποτε, δεν έχω να κάνω τίποτα. Φίλα, θα πάμε παρέα. Για παραγγελίες. Δεν τις μετρητής. Και έλεγα που θα βρω παρέα. Θες και παρέα, ε. Βέβαια, δεν μου λες ζυγός. Ζυγός. Α, ωραία, γιατί εγώ δεν κυκλοφορώ, είμαι μόνος. Μου έλεγε η δικιά μου. Είσαι η δικιά σου, άρα τον Κοζάνη είναι και η δικιά σου. Δηλαδή για βραδινές εξόδους την έχω, ναι. Τι, ο μεσημέρι δουλεύει το τηλέφωνο, τα κορνγκέρλια. Ναι, μα έχω δικτυωθεί που να στα λέω. Μου λέει λοιπόν, το βράδυ θα φέρω και μία φίλη μου να γίνει της ανομαλίας. Καταλαβαίνεις, ε. Να καταλάβω. Μα τι καταλάβω, τι να καταλάβω. Άγρια κόλπα. Αλλά απόψε η μελιάδα, καταλαβαίνεις, λόγω μεσημβρινής εξασκήσεως, ε. Να έρθω εγώ ρε σταμάτη, εγώ να έρθω, εγώ. Γι' αυτό σου λέω. Περνάμε, τις παίρνουμε, τις ρίχνουμε στο αμάξι, πάμε σε κανένα κέντρο και μετά παίρνεις εσύ τη δικιά σου και εγώ τη δικιά μου και πάμε. Δεν μου λες, θα έχω και εγώ δικιά μου, έτσι. Στην παραχωρώ. Θα φας καλά, Λαρίση, ναι. Αλίπαμπα, Αλίπαμπα, που είναι απόψε τα 40 σου παιδιά. Πολύ κανόνι. Σταμάτα πια κανόνι και κανόνι μαζάλι σας. Και εμείς εδώ τι είμαστε. Σφεντώνες, δεν κατάλαβα. Αχ, το σφιγάκι με ζηλεύει. Μα τι γίνεται, παιδί μου, πολύ ζητιέμαι. Μα τι είμαι, πετρέλαιο από το κουβέιτ. Είσαι, αλλά μονάχα το απ' έξω. Ποιο? Το
απ' έξω από το πετρέλαιο. Γυναικές, ρε! Ρε μια καλά κοπέλα και στην πες κοιτάει σαν ρούμε, εσύ τι λέτε, ε? Πες τα ψηλά γιατί δεν εκτιμάει. Καλά. Παιδάκι, είσαι πολύ καντόνι. Αλιβαβά, Αλιβαβά, τα παλικάρια σου τα στείλω παγκανιά. Είσαι από εδώ? Όχι, από την Καλαμάτα. Την Καλαμάτα, είμαστε γείτονε. Από τον πύργο είσαι? Εγώ είμαι πλάς. Τότε πως έχουν γίνει αποστάσεις, τι Καλαμάτα, τη Λάρισα, το ίδιο πράγμα, κοντά όλα αυτά τα άλλα. Λέτε σε λένε, Λέτα? Ναι, Λέτα. Από το Ιουλιέτα είναι, είναι ωραίο όνομα, Ιουλιέτα. Όχι, από το Νικολέτα. Νικολέτα. Το ίδιο για αυτό, Ιουλιέτα, Νικολέτα, έτσι πως έχουν γίνει αποστάσεις τώρα, μηδέν. Μια γνωστή μου, τι λένε, Ζωζό. Ζωζό, ξέρεις από πού είναι το Ζωζό? Από πού το Ζωή, Ζωή τι λένε? Όχι, ήταν ζω, για τους δύο φορές ζω. Και ό,τι κάνει το πληρώνω με φιλιά. Αλιβαβά, Αλιβαβά. Ωραίο πράγμα, τώρα που ψεύτησανε οι λέξεις και έγιναν ψυχρές και απαντήλες, μια καινούρια γλώσσα να διαλέξεις. Τι κυπό, ποκοτή, τι κυλές. Τι κυπό σημαίνει αγάπη, τι κυπό σημαίνει μίσος. Ποκοτή σημαίνει όχι, μα σημαίνει ναι και ίσως. Γι' αυτό όταν σε ρωτούν μπορείς να λες τι κυπό, ποκοτή, τι κυλές. Τι κυπό, ποκοτή, τι κυλές. Πάει σινεμά, σινεμά. Ισπανίες. Εγώ τρελαίνουμε για το σινεμά. Άμα δεν πάω τη δόση μου δύο φορές την εβδομάδα δεν μπορώ καθόλου. Μ' αρέσουν αυτές οι ταινίες της επιστημονικής φαντασίας, καταπληκτικές. Εμένα μ' αρέσουν οι ελληνικές καθόλου. Σηκώνω καντήλες με τις ελληνικές ταινίες. Και τώρα αμάρτησα για την παντόφλα μου. Αυτή κάτι ταινίες. Είδα μία προχθές. Προχθές είδα μία. Ελληνική? Όχι, επιστημονικής φαντασίας. Στενές επαφές τρίτου τύπου, λέγω. Καταπληκτική. Θα στη διηγηθώ, θα μείνουμε μόνοι. Τι κυπό, ποκοτή, τι κυλές. Εγώ λέω να φύγουμε, είσαστε για σκυλάδικο. 12, προλαβαίνουμε. Γι' αυτό μ' αρέσει πρόσωπο, έχεις ιδέες κανόλια. Τσουλάμε. Εγώ δεν είναι... Εσύ, Λέτα, τι λέει η Λέτα? Χωρίς παραξήγηση έχω λίγο πανοκέφαλο. Θα προτιμούσα να μην πάμε. Παιδες, είσαστε ελεύθεροι ιατρού. Παίρνω εγώ το κανόνι μου, παίρνεις και εσύ το δικό σου και δίνουμε ραντεβού στην πυρομολαρχία. Φύγαμε! Πύρο! Συγχωρείς που σου χάλασα τη βραδιά. Ίσα ίσα. Εμένα τώρα αρχίζει η βραδιά μου. Θα κάτσεις? Βέβαια. Ωραία τα διαμέρισματα έξω. Ωραία. Κουκλίστικο. Σαν αυτή μου μένει. Με συγχωρείς, μια στιγμή, ένα μισό λεπτό. Σαν το σπίτι σου. Μη σε παρακαλώ. Τι έγινε? Μπορώ να σου μιλήσω? Θα γνωριστήκαμε όλοι μόνο. Νομίζω ότι με λίγη καλή θέληση θα με καταλάβεις. Θέλω κάτι να σου ζητήσω. Μου ζητήσεις? Κατάλαβα. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Όχι, δεν με κατάλαβες. Δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Άσχημα? Τι πιστεύω να έχεις γρήπη?
Δεν θέλω να γυρίσω στη Λάρισα γρυπιασμένος, έτσι. Θα σου φανεί αστείο όμως, πώς να σου το πω. Απόψε ήρθα μαζί σας σε μια στιγμή απελπισίας. Απελπισίας? Ντρέπομαι και να το πω. Γιατί ντρέπεσαι μωρέ, πες το. Μισή ντροπή δική μου, μισή ντροπή δική σου. Ήταν λάθος μου. Όταν όμως βρίσκεσαι στην ανάγκη μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε τρέλα. Τρέλα, τι τρέλα? Σε παρακαλώ, προσπάθησε να με καταλάβεις. Καταλάβω, δεν καταλαβαίνω, δεν καταλάβω. Δεν είμαι αυτό που νομίζεις. Η Σούζη επέμενε να έρθω μαζί σας. Και γιατί επέμενε η Σούζη? Για να με βγάλει από τη δύσκολη θέση. Νόμιζε πως θα μπορούσαν να... Βλέπεις, όταν υπάρχει ένα παιδί... Παιδί? Α, παιδί. Βέβαια, είσαι αναγκασμένη να κάνεις κάθε θυσία. Α, ναι, κατάλαβα. Αμάρτησα για το παιδί μου. Τι πράγμα? Τίποτα. Και αυτός άφησε μόνη και προστάτε. Ήταν ανεύθυνος. Ένας άνθρωπος που ποτέ του δρογάριασε τίποτα εκτός από τον εαυτό του. Το τέρας. Και σ' άφησε έρμη και ρουφανή στους πέντε δρόμους. Πτωχή με ένα λατί. Α, τα είχα καταφέρει εγώ βέβαια. Να βλέπεις εκεί που δουλεύαμε μας απολύσανε με τον καινούριο νόμο. Άλλαξε η συνταγή. Τώρα μπήκαν τα συνδικαλιστικά στο σενάριο. Και τους το είχα πει εγώ. Τους είχα πει ότι αν δεν κατέβουμε οργανωμένοι σαν σώμα δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Αυτά είναι γνωστά. Η εργοδοσία μα δεν είναι. Κουλτούρα η ταινία τώρα. Καινούργια κουλτούρα το σενάριο έτσι. Τι είπες? Τίποτα. Δικά μου λέω. Και δεν μου λες το αφεντικό, δεν σου δέχτηκε το αφεντικό. Ποιο αφεντικό? Εκεί που δούλευες. Και εσύ είπαμε, πτωχή αλλά τίμια. Λες για ποια με πέρασες, η αδικία με κοινώνησε. Η κοινωνία με αδίκησε. Τρελάθηκες? Εγώ, καθόλου. Δεν μου λες. Είδε σήμερα στην τηλεόραση την ελληνική ταινία. Ποια ταινία? Αυτή που μου παίζεις τώρα. Ακού να δεις, μπορεί να είμαι από επαρχία. Αλλά αν φαντάστηκες θα βγάλω το μαντιλάκι, θα αρχίσω να το βρέχω. Όχι, κυρία Λέτα μας. Τέτοιος κόπανος δεν είμαι. Το έχω δει εγώ αυτό το έργο. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Φύγε αμέσως. Καλά. Άσε με. Μαμά. Ναι, Χρυσό μου. Φύγε, σε παρακαλώ. Μωρό μου, γιατί δεν κοιμάσαι, Πονάς, αγάπη μου, πονάς, για να δω. Και ξάπλωσε να γίνεις καλά και να σε πω βόλτα, έτσι, έτσι. Μπράβο. Τι να κάνω. Πρέπει να φέρω γιατρό και τέτοια ώρα πώς θα το ξυπνήσω. Έχεις δικό σου γιατρό? Έχεις δικό σου παιδί? Ναι, δικό μου. Τουλάχιστον να του βρω ένα φάρμακο. Πρέπει να βρω ένα φάρμακο για να μην πονάει. Σε παρακαλώ, μήπως έχεις να μου δανείσεις μερικά λεφτά. 2-3 εκατοστάρικα για το ταξί και το φαρμακείο. Δεν έχω καθόλου. Ποιο φαρμακείο? Εγώ θα πάω εγώ στο φαρμακείο. Θα αφήσεις μόνο το παιδί, μόνο. Ένα λεπτό. Για το λαιμό, Ναι, για το λαιμό και για τον πυρετό. Πες για παιδάκι 5 χρονών, Ναι. Εντάξει. Πού το πάω, εντάξει. Κοίταξε, εγώ. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Θα σου πω μετά, έτσι. Ένα φάρμακο για το λαιμό και ένα για τον πυρετό, για μικρό παιδί. Πόσο μικρό παιδί? Μικρό. Δηλαδή πόσο μικρό, 8, 4, 2. Περίπου. Τι περίπου? 3-4 πάνω κάτω, 3-4 πάνω κάτω. Ξέρεις, Χριστιανέ μου, πόσο είναι το παιδί σου? Για κοίταξε, πατεράδες. Περίμενε. Thank you.
μπορώ, αναγκάστηκα να το ξυπνήσω. Και εγώ έφερα τα φάρμακα. Βρήκες εύκολα. Πώς, μόλις βγήκα έξω, μου περίμενε ο φαρμακοποιός στη γωνία. Ναι, εντάξει είναι. Εντάξει. Δώστε αμέσως. Και τα δύο μαζί. Ναι. Αύριο θα είναι καλύτερα. Μπράβο. Ήξερε ο φαρμακοποιός. Του εξήγησε εγώ με λεπτομέρειες ακριβώς. Τι σας οφείλω. Για τη Λέτα. Αστειεύεστε. Τίποτα. Τίποτα, πώς τίποτα. Φίλοι μας, γείτονες άλλωστε. Βασανίζεται τόσο να το μεγαλώσει. Άλλες στη θέση της, τον έναν θα μπάζανε και τον άλλο θα βγάζανε. Γνωστός της. Εγώ, ναι. Δηλαδή είμαστε συμμαχτέ από παιδιά, από παιδάκια είμαστε. Ναι. Τότε δώστε τα της ίδιας. Τα χρειάζεται περισσότερο. Τώρα που την απολύσαν. Με τρόπο όμως, είναι περήφανη. Γεια σου Λέτα και περαστικά. Ευχαριστώ πολύ γιατρέ. Ευχαριστούμε γιατρέ. Πώς είναι? Εντάξει, πήρε το φάρμακό του και κοιμήθηκε. Με συγχωρείς που σε έβαλα σε όλη αυτή τη φασαρία. Σωρί φασαρία, δεν θα πουλήσω εγώ τώρα. Τάμα το είχα να δω την Αθήνα ξημέρωμα, τώρα θα την απολαύσω. Λοιπόν, γεια σου και περαστικά. Σε ευχαριστώ. Φαίνεται ότι δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Φαίνεται ότι εγώ κάνω για αυτή τη δουλειά. Και πάλι σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εσύ γιατί? Α, τι λες τώρα, ξέρεις τι μου έδωσε. Βρήκα πώς να περνάω τα πληκτικά μεσημέρια της Κυριακής. Τα κάθομαι στη τηλεόραση, τα βλέπω ελληνικές ταινίες. Πού ξέρεις, να άλλη φορά θα έρθω στην Αδίνα, μπορεί να μου τύχει καμία ιστορία του Φόσκολου. Λοιπόν, καλή νύχτα, έτσι. Γεια σου. Γεια σου και σε ευχαριστώ. Κοζανίτη, Δον Ζουάν. Ζητιέμαι, παιδί μου, πολύ ζητιέμαι. Πώς τα πέρασες? Αριστούργημα. Δεν πιστεύω να σου φάγε πολλά, μη χαλάμε την πιάτσα. Εμένα μου πάει πολλά. Παραλίγο να μου δώσει και εγώ πάνω. Μη μου πεις. Τότε λοιπόν αύριο πουλάω τη Ζούζη και βγαίνω με το Λετάκι. Κοίταξε, Κοζανίτη, να κάτσεις τα αυγά σου. Και πρόσεξε, μη μάθω ότι την ενόχλησες για να σου σπάσω το κεφάλι και να δω πως θα πας στην Κοζάνη πίσω με το κεφάλι λιγμένο στα δύο, κατάλαβες. Σας αρέσουν οι Σούπερμαν? Ξέρετε για ποιους μιλάω βεβαίως. Και κάτι για λαντζί υπερανθρώπους, σαν αυτούς. Ή σαν αυτούς. Ήσαν αυτούς. Κάτι τέτοια μας δείχνουν στον κινηματογράφο και γέμισε ο κόσμος ήρωες σαν αυτούς. Ήσαν αυτούς. Ήσαν αυτούς. Τίποτα. Βιασμός.
ανοιχάζεψες, ρε. Όλη η καψούρα σου. Κάνε μου λιγάκι μου, κάνε μου λιγάκι μου. Κουράγιο. Tarzan, you say. Oh! Oh, sorry. Έκανα λάθος όνειρο. Επιστρέφω αμέσως. Κύριε Παπα-Νικολάου, σε πόσες ώρες μπορείτε να με κάνετε έτσι? Έτσι. Με έτσι και καλύτερο, όσο μπορείτε δηλαδή. Α, ψηλό πράγματα. Θα σου εξηγήσω αρμόδιο στη μέθοδο πυφή. Πυφή, δηλαδή. Στο πιτς φυτίλι. Έτσι.
Έτσι και λίγο καλύτερο. Μάλιστα. Τρεις μήνες από τρεις ώρες την ημέρα. Α, είναι πολύ βιάζομαι. Πάρα πολύ βιάζομαι. Πολύ βιάζομαι, κύριε. Δεν μου λέτε αν κάνω από έξι ώρες την ημέρα. Τότε σε 1,5 μήνες. Δεν μου λέτε αν κάνω 12 ώρες την ημέρα. Σε 20 μέρες. Αν κάνω από 24 ώρες το 24ωρο. Τότε σε 10 μέρες. Πάλι δεν προλαβαίνω. Πρέπει την Κυριακή να είμαι έτοιμος. Μέχρι την Κυριακή. Λοιπόν, εγκράτεια. Εγκράτεια σε τι? Στο φαγητό. Μία φορά την ημέρα. Εδώ σας σκίζω. Με τα νέα μέτρα μία φορά τη βδομάδα. Το τσιγάρο. Κομμένο. Το έχω κόψει από πολλού. Πάψατε να καπνίζετε, ε? Όχι. Έπαψα να αγοράζω. Τότε τι καθόμαστε. Πάμε. Εσύ ποιος είσαι? Η εγκληματική μύγα. Ο μαύρος τίγρης θα αντιμετωπίσει την εγκληματική μύγα. Yeah.
Πρόσεξε, σου έχω βάλει βαρύδια στο δεξί. Αλλιώς δεν γλιτώνεις. Και τόσο καιρό γιατί με παρακολουθήσεις. Εγώ παρακολουθήσω εσένα. Εγώ για την άλλη που συνοδεύεις. Ποια άλλη, την αδερφή μου την Τζέννη? Αδερφή σου είναι η Τζέννη. Ανέκαθε. Θα σε κάνω βασίλισσα. Αμάν που έπεσα. Επιτέλους μόνοι. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε. Πείτε μου κι εσείς κάτι. Να σας πω. Συγχαρητήρια. Είσαστε καταπληκτικός. Απίθανος, ασύγκριτος, αθυναγόνητος. Ώρα που έπεσα. Πού πας? Αφήστε. Πάω. Πάω στα όνειρά μου. Jimmy crack on and I don't care. Jimmy crack on and I don't care. Jimmy crack on and I don't care. My master's gone away. Και την επόμενη φορά να μου το θυμηθείτε. Θα ονειρευτεί πως είναι ο Μουστάκας. Ή και ο Γαργανουράκης. Στον τόπο που γεννήθηκα εκεί και θα πεθάνω. Εκεί τον ήλιο γνώρισα και μίλησα μαζί του. Εκεί είπα αέρα ρούπηξα και το φαγί του έφαγα. Και το φαγί του έφαγα με λίγο στο αλάτι. Ένα, δύο, τρία παιδιά, πέντε, έξι, εφτά. Ένα, δύο, τρία παιδιά, πέντε, έξι, εφτά. Και ένα, δύο, τρία παιδιά, πέντε, έξι, εφτά. Ένα, δύο, τρία παιδιά, πέντε, έξι, εφτά. Στον τόπο που γεννήθηκα, που γνώρισα το πόνο. Σήμα με το χαμόγελο στο κόκκινο το στόμα. Παγκάτια με τριγύριζαν και τα κάνα κουβέτα. Στο χώμα για να κοιμηθώ τα έστρωνα κουβέρτα. Ένα, δύο, τρία παιδιά, πέντε, εξεφτά. Ένα, δύο, τρία παιδιά, πέντε, εξεφτά. Και ένα, δύο, τρία παιδιά, πέντε, εξεφτά. Ένα, δύο, τρία παιδιά, πέντε, εξεφτά. Και από μένα καληνύχτα. Έχουμε κι άλλη δουλειά, ε? Τον τόπο που γεννήθηκες δεν θα το ξαναδείς. Δεν θα χορέψεις, δεν θα πεις του γειτονά το γάμο. Χρύσα φλουριά θα νηρευτείς σε δουλειά γεμισμένα. Καθάρια γαργαρά νερά παγιά εμπόδιασμένα.